Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί εξαιρετικά μεγάλη τιμή για εμένα να εισηγούμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, εξ ονόματος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την άσκηση του δικαιώματος της χώρας μας για την αύξηση των χωρικών μας υδάτων στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους μέχρι το Ακροτήριο Τέναρο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται ο χώρος εθνικής κυριαρχίας κατά 13.000 και πάνω τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η πρώτη φορά από το 1947 που καλείται το Εθνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει αύξηση του χώρου εθνικής κυριαρχίας. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για άσκηση πλήρους εθνικής κυριαρχίας, όχι για περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την μείζονος εθνικής σημασίας κίνηση, ασκώντας το αναφέρετο δικαίωμα της χώρας με βάση το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο συγχρόνως αποτελεί και στοιχείο κανόνα του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή σε συνέχεια της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος 107 του 2020 περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθείων γραμμών βάσει στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου και των Ιόνιων νησιών μέχρι το Ακροτήριο Τέναρο. Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου, η ελληνική δημοκρατία επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της επικράτειας του δικαιώματος επέκτασης της αιγελίτιδας ζώνης της, όποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο. Θέλω να σταθώ εδώ μισό λεπτό, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού, πώς, πότε, ποιος, τι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα προετοιμάζεται και διατηρεί το δικαίωμα για να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα οπουδήποτε στην επικράτειά της, οποτεδήποτε αυτή το κρίνει. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι τα μάτια στρέφονται στην Κρήτη, διότι εκεί έχει υπογραφεί το μνημόνιο με την Αίγυπτο, όμως περιορίζουμε το εθνικό δικαίωμα εάν μιλάμε μόνον για την Κρήτη. Η Ελλάδα έχει το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει οπουδήποτε θέλει, οποτεδήποτε θέλει, τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό από το βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω την εξαιρετικά σημαντική, επαναλαμβανόμενη δήλωση του Υπουργού της Ρωσίας, του κυρίου Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος χαρακτηρίζει αυτονόητα, απολύτως νόμιμη την ανακοίνωση της Ελλάδας ότι διευρύνει την αιγελίτιδα ζώνη της. Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω επίσης τα κόμματα και τους συναδέλφους, γιατί η μέχρι τώρα κοινοβουλευτική διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας, χωρίς τις συνήθεις, ανούσιες αντεγκλήσεις και τους μικροκομματικούς υπολογισμούς. Η ύπαρξη εθνικής συνένεσης στους βασικούς στρατηγικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας επιβεβαιώθηκε κατά τις χθεσινές μου συναντήσεις, άλλωστε κατηδίαν με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί διαχρονική αρχή. Καθοδηγεί σταθερά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Θα έπρεπε όμως να πω ότι υπάρχει και μια επιπλέον διάσταση. Η UNCLOS έχει κυρωθεί και αυτοτελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια αποτελεί, και το επαναλαμβάνω, τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όχι μόνο της ελληνικής εσωτερικής ένομης τάξης. Κατά τούτο, δεσμεύει το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αυτοτελή οντότητα. Σε μια περιοχή, μάλιστα, και σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις, η έμπρακτη εφαρμογή των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της θάλασσας, αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Με την υποβολή στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου για την επέκταση της αιγελίτιδας στο Ιόνιο, εμείς κάνουμε ένα βήμα ακόμα στην υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Η επέκταση έρχεται αμέσως μετά τη σύναψη συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επίσης τη συμφωνία μας για τον τρόπο χειρισμού του θέματος με την Αλβανία. Έτσι, με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, η χώρα μας προστίθεται σε εκείνους που έχουν κάνει χρήση της σχετικής ρήτρας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Εδραιώνει έτσι τη σημασία των διατάξεών της εναντί όλων και ιδίων αυτών που επιλέγουν να μην την εφαρμόζουν ή να την αγνοούν. Εκείνων δηλαδή των ελάχιστων που διανοούνται να λειτουργούν εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου. Και εδώ πρέπει να κάνω μια ειδική αναφορά στην απαράδεκτη τακτική της γείτονας Τουρκίας να απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα εφόσον αυτή ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Ο τρόπος που ακολουθήσαμε από τεχνική άποψη για τη χάραξη των ορίων της Αιγελίντας ζώνης αλλά για το κλείσιμο των κόλπων που προηγήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα είναι απολύτως συμβατός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το δίκαιο της θάλασσας. Η χώρα μας, όπως ξέρετε, δεν δρά καταχρηστικά, δεν εποφθαλμιά δικαιώματα άλλων. Ασκεί βεβαίως πλήρως τα δικά της δικαιώματα, με πλήρη σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα. Η επέκταση της Αιγελίντας ζώνης μας στο Ιόνιο ενισχύει την ασφαλειά μας, μεγενθύνει το αποτύπωμά μας. Ταυτόχρονα ενισχύει τη διεθνή θέση της Ελλάδας τόσο σε σχέση με τις χώρες με τις οποίες οικοδομούμε ένα πλέγμα συνεργασιών στην περιοχή μας για την εμπέδωση της σταθερότητας και της ασφάλειας, όσο εναντί εκείνων οι οποίοι δεν συμμερίζονται τις ίδιες αρχές με εμάς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη πια ζώνη κυριαρχίας, με τις μεγαλύτερες ζώνες πια άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων εδώ και λίγους μήνες δημιουργεί ένα υπόδειγμα. Ένα υπόδειγμα συνέπειας, μεθοδικότητας, τήρησης της νομιμότητας, προσήλωσης σε στόχους, αλλά και ένα υπόδειγμα αυτοπεποίθησης. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε, επειδή πολλοί συνάδελφοι το σχολίασαν, να πω και δύο λόγια για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών. Πρώτα απ' όλα, θέλω να υπενθυμίσω ότι πάγια και όταν η κρίση στη σχέση μας με την Τουρκία ήταν ιδιαίτερα έντονη, η κυβέρνηση επαναλάμβανε την ετοιμότητά της για διάλογο. Έθετε όμως πάντοτε διαχρονικά τις ίδιες σαφείς προϋποθέσεις. Απαιτούσε να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα μας, να αποχωρήσει το Oruc Reis. Την ίδια αυτή η ελληνική θέση την υιοθέτησε στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Έχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμπληρωθεί 2 μήνες από την αποχώρηση του Oruc Reis. Σχεδόν 2 μήνες. Επομένως, ο όρος που έχει τεθεί από τη χώρα μας έχει ουσιαστικά εκπληρωθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δημιουργείται μια ευκαιρία διαλόγου, πάντοτε στο πλαίσιο και στο επίπεδο των διερευνητικών επαφών. Στο διάλογο αυτό η Ελλάδα προσέρχεται με καλή πίστη, προσέρχεται με ειλικρινή διάθεση. Γιατί η εθνική άποψη είναι ότι με διάλογο λύνονται τα προβλήματα. Όχι με χρήση βίας και βεβαίως όχι με απειλές πολέμου. Και φυσικά οι διερευνητικές επαφές, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, αφορούν αποκλειστικά στη διαφορά μας για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όπως είχε οριστεί και όπως έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς και θα συνεχιστεί. Η επίλυση της διαφοράς αυτής έχει ρητά αναγνωριστεί, μάλιστα, όπως και το αντικείμενό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και από επίσημη τοποθέτηση του State Department για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και η ίδια η αναφορά από την Τουρκία ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι η 61η δίνει σαφώς την έννοια της συνέχειας στη διαδικασία, με ακριβώς το ίδιο αντικείμενο όπως και μέχρι σήμερα. Και επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι ο διάλογος που θα ξεκινήσει ξανά στις 25 Ιανουαρίου δεν αποτελεί διαπραγμάτευση. Πρόκειται για προκαταρκτικό στάδιο επαφών προκειμένου να εξεταστούν τυχόν αντιλήψεις κοινές και να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει έδαφος ώστε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Και εξυπακούεται ότι για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος θα πρέπει να μην τεθεί στον παραμικρό κίνδυνο η αποκλιμάκωση που έχει ήδη επέλθει. Αυτό ακριβώς έχει αναφέρει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο, τονίζοντας ότι όχι μόνο για την επανάληψη αλλά και για τη συνέχιση των διερευνητικών αποτελείται η βεβαιωμένη σταθερή αποκλιμάκωση. Τέλος, επειδή ακούστηκαν αρκετά στην αίθουσα για το ρόλο τρίτων και της Γερμανίας και του Αλβανού Πρωθυπουργού, να θυμίσω πράγματι ότι σε όλη τη διάρκεια της Προεδρίας της η Γερμανία είχε σε διάφορα επίπεδα επικοινωνήσει με τις δύο πλευρές, προωθώντας την επανάληψη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Τελικά, όπως γνωρίζετε, η συμφωνία για την ημερομηνία επανάληψης των διερευνητικών επαφών επιτεύχθηκε και ανακοινώθηκε μετά τη λήξη της Γερμανικής Προεδρίας. Και πολλές φιλικές χώρες έχουν κατά καιρούς προσφερθεί να φιλοξενήσουν τυχόν συνάντησή μου με τον Τούρκο ομόλογό μου, και σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνεται και η Αλβανία δια της προσφοράς του Αλβανού Πρωθυπουργού. Σε όλους αυτούς όμως είχαμε εγκαίρως διαμηνήσει ότι απαιτείται πρώτον η έναρξη των διερευνητικών επαφών και δεύτερον η εδραίωση ενός νέου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να συναντηθώ με τον ομολογό μου. Αυτή ήταν, αυτή είναι, αυτή παραμένει η θέση μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συγκεφαλαιώνω και επαναλαμβάνω. Η ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας αποτελεί ένα βήμα για την ενίσχυση του εθνικού μας οπλοστασίου σε κλίμα αδιασάλευτης εθνικής ομοψυχίας. Με πρόσθετα όπλα τις πρόσφατες συμφωνίες μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στον απερχόμενο σήμερα Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μάικ Πομπέο, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και ο οποίος έτεινε ευήκοους στα δίκαια, στις δίκαιες τοποθετήσεις της χώρας μας. Στην συμφωνία με την Ιταλία, στην συμφωνία με την Αίγυπτο, στην κατανόηση για το πώς θα προχωρήσουμε με την Αλβανία, στις συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, με την επέκταση του εθνικού εναέριου χώρου, που πλέον στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους ταυτίζεται φυσικά με τα εθνικά μας ύδατα, με την πολιτική ευραίων οριζόντων που υπηρετεί τα συμφέροντα της Νέας Ελλάδος των 200 ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.